Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο δεν δημιουργεί αναταράξεις μόνο στο εσωτερικό της τρικομματικής κυβέρνησης, αλλά ρίχνει λάδι και στη φωτιά της κόντρας μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά ο κύριος Σαμαράς αφήνεται ελεύθερος να κλείνει το μάτι στην ακροδεξιά και οι μικροί κυβερνητικοί εταίροι αδυνατούν να επιβάλλουν το στοιχειώδες. Να συμβάλλουν ώστε να προστατέψουμε τη δημοκρατία. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει δικό του σχέδιο αντιρατσιστικού νόμου. Η προστασία της δημοκρατίας από τον ναζισμό και τη ρατσιστική βία μπορεί να γίνει μόνο από μια κυβέρνηση δημοκρατική και αντιμνημονιακή. Και τη Δευτέρα θα καταθέσουμε ως έχουμε υποχρέωση το σχέδιο του αντιρατσιστικού νόμου που θα γίνει νόμος του κράτους, όταν αργά ή γρήγορα η χώρα οδηγηθεί στη δημοκρατική διέξοδο. Η απόφαση του κυρίου Τσίπρα να καταθέσει δικό του νομοσχέδιο που θα εφαρμοστεί μόνο αν γίνει πρωθυπουργός ελήφθη για να περιορίσει τα εσωκομματικά του μέτωπα και να καπελώσει τις απόψεις του κυρίου Μουλόπουλου και του κυρίου Λαφαζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Και θα ήθελα να απευθυνθώ προσωπικά στον πρωθυπουργό. Τον καλό να μην κρύβεται άλλο, να μας εξηγήσει το success story της κυβέρνησης και να του πω ότι αν θεωρεί πράγματι ότι η Ελλάδα ζει μια επιτυχία, γιατί δεν έρχεται να το συζητήσουμε. Τον καλό όπου θέλει, είτε στη Βουλή είτε στην τηλεόραση. Δεν έχει βεβαίως απομείνει τίποτα άλλο στην κυβέρνηση Σαμαρά, μόνο τα επικοινωνιακά τερτύπια των υπογείων του Μαξίμου και της Μονταζιέρας. Οποτεδήποτε ο κύριος Τσίπρας αντιμετώπισε τον Πρωθυπουργό, πήρε το μάθημά του. Εν τω μεταξύ, ας προσπαθήσει να πείσει τους δικούς του. Την ίδια ώρα, Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης μαζεύουν υπογραφές για να καταθέσουν ως κοινή πρόταση νόμου το νομοσχέδιο Ρουπαγιώτη. Η κατάθεση της κοινής πρότασης νόμου από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Δημάρχη του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κομματικό πρόταγμα. Αποτελεί μια πρωτοβουλία που θέτει τα κόμματα και τους βουλευτές μπροστά στις ευθύνες τους. Οι αντιπαραθέσεις και ζυμώσεις των άλλων κομμάτων γύρω από το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο δεν αφορούν την αντιμετώπιση του ρατσισμού και του ναζισμού που γεννά και θρέφει το σύστημα που οι ίδιοι υπερασπίζονται.